Οι κλέφτες και οι αρματολοί. Τέταρτο κεφάλαιο της δεύτερης ενότητας. Είμαστε στην περίοδο της τουρκοκρατίας και μελετάμε τις συνθήκες ζωής των υποδούλων. Μιλήσαμε για τις δυσκολίες που είχε η ζωή τους σε προηγούμενα κεφάλαια. Μιλήσαμε για την θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την περίοδο αυτή. Και τώρα ήρθε η σειρά να μιλήσουμε για τους κλέφτες και τους αρματολούς. Δεν είναι δυνατόν να μην μιλάγαμε σε κάποιο κεφάλαιο για τους ένοπλους αυτούς Έλληνες που αντιστάθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας. Ένα κεφάλαιο λοιπόν αφιερωμένο στους ένοπλους αυτούς Έλληνες. Διαβάζουμε το εισαγωγικό. Πολλοί ήταν οι Έλληνες που αντιστάθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι κλέφτες, που ζούσαν συνήθως στα βουνά. Αλλά και οι αρματολοί, παρόλο που διορίζονταν από τους Τούρκους, συχνά βοηθούσαν τους κλέφτες. Οι κλέφτες λοιπόν ζούσαν στα βουνά και οι αρματολοί, βοηθητικά στρατεύματα των Τούρκων, για να κινηθούν ενάντια στους κλέφτες, παρόλα αυτά βοηθούσαν τους κλέφτες, όπως θα δούμε στο μάθημα. Εύκολο το σημερινό μάθημα, ας ξεκινήσουμε να το διαβάζουμε. Καθώς οι Οθωμανοί Τούρκοι επέκτηναν την κυριαρχία τους στη Βαλκανική Χερσόνησο, είχαν να αντιμετωπίσουν διάφορες εξεγέρσεις από ομάδες Ελλήνων που συνέχιζαν την παράδοση των πολεμιστών του Βυζαντίου. Ένας από τους σημαντικότερους πολεμιστές ήταν ο Κορκόδηλος Κλαδάς, ο οποίος είχε για ορμητήριό του τη Μάνη, μια από τις λίγες περιοχές που δεν υποτάχθηκαν στους Τούρκους. Οι Μανιάτες ήταν ορεσίβοι, που αγρυπνούν νύχτα και ημέρα για να διατηρήσουν την ελευθερία τους και δεν εννοούν να αναγνωρίσουν κανένα ηγεμόνα επί της γης, όπως τους περιέγραφε Γάλλος περιηγητής. Στην πρώτη παράγραφο λοιπόν γράφουμε πάνω-πάνω εξεγέρσεις κατά των Τούρκων. Και πιο κάτω, αντίσταση, μας μιλάει συγκεκριμένα για την αντίσταση στη Μάνη. Και τι μας λέει? Ότι καθώς οι Τούρκοι κυριαρχούσαν και επέκτηναν την κυριαρχία τους στη Βαλκανική Χερσόνησο, στα Βαλκάνια δηλαδή, είχαν να αντιμετωπίσουν εξεγέρσεις. Δεν δέχτηκαν την κυριαρχία τους χωρίς εξεγέρσεις από ομάδες Ελλήνων, οι οποίοι συνέχιζαν να πολεμάνε όπως πολεμούσαν και οι πολεμιστές του Βυζαντίου. Δεν σταμάτησαν λοιπόν οι εξεγέρσεις. Και στη συνέχεια μας μιλάει για έναν από τους σημαντικότερους πολεμιστές, ο οποίος ήταν ο Κορκόδηλος Κλαδάς από τη Μάνη, ο οποίος είχε αντισταθεί σημαντικά, ονομαστός πολεμιστής. Και η Μάνη βέβαια είναι μία από τις περιοχές η οποία γνωστή για την ανυπακοή τους, δεν υποτάχθηκε ποτέ και πάντα είχε πολεμιστές οι οποίοι πολεμούσαν και αντιστεκόντουσαν στους Τούρκους. Ήτανε λέει οι Μανιάτες, ορεσίβοι δηλαδή, κατοικούσαν επάνω στα βουνά, ανυπόταχτοι, και αγωνιζόντουσαν για την ελευθερία. Δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν κανέναν ηγεμόνα πάνω στη γη. Και όλα αυτά τα λέει κάποιος περιηγητής, Γάλλος, που είχε πάει σε αυτές τις περιοχές, τους είχε γνωρίσει από κοντά και δίνει αυτή τη μαρτυρία. Ότι οι Μανιάτες δηλαδή ήταν ανυπόταχτοι και δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν κατακτητή. Αυτή ήταν η πρώτη παράγραφο. Λοιπόν, μας μιλάει για τις εξεγέρσεις κατά των Τούρκων και για την αντίσταση στη Μάνη. Άρα λοιπόν, άμα μας ρωτήσουν
κάποιον σημαντικό πολεμιστή. Θα πούμε ποιος ήταν, ο Κορκόδηλος Κλαδάς, που είχε το ορμητήριό του στη Μάνη. Πολύ ωραία. Και επίσης, καθώς επέκτηναν την κυριαρχία τους στη Βαλκανική, τι είχαν να αντιμετωπίσουν οι Οθωμανοί Τούρκοι? Εξεγέρσεις από ομάδες Ελλήνων. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε. Άλλοι ένοπλοι Έλληνες κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας ήταν οι κλέφτες. Οι κλέφτες ζούσαν στην Ήπεθρο και είχαν τα λιμέρια τους σε δύσβατα μέρη. Ήταν οργανωμένοι σε μικρές ομάδες, η καθεμία με τον καπετάνιο της και το δικό της μπαϊράκι. Βασικό χαρακτηριστικό των κλεφτών ήταν η εχθρότητα που ένιωθαν για τους Τούρκους και γενικά για την εξουσία, στοιχείο που τους έκανε αγαπητούς στο λαό. Έτσι, οι κλέφτες έγιναν σύμβολο της αντίστασης των υποδούλων Ελλήνων ενάντια στους κατακτητές. Καταλαβαίνουμε, θα γράψουμε ως πλαγιότιτλο «Οι κλέφτες», γιατί μας μιλάει για τους ένοπλους αυτούς Έλληνες, οι οποίοι ζούσαν στην Ήπεθρο, όχι μέσα στις πόλεις και στα χωριά, αλλά έξω στην Ήπεθρο, και μάλιστα σε δύσβατα μέρη, για να μην μπορεί να πάει εκεί πέρα ο Τούρκος. Εκεί πέρα φτιάχναν τα λιμέρια τους, τα μέρη που σύχναζαν λοιπόν, σε ψηλά βουνά, δύσβατα, που δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει. Ήτανε μικρές ομάδες, είχαν η κάθε μία τον αρχηγό της, τον οποίο τον ονόμαζε καπετάνιο, και το δικό της μπαϊράκι, δηλαδή τη δικιά της σημαία. Ομάδες ανεξάρτητες η μία προς την άλλη και είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Έτρεφαν μεγάλη εχθρότητα για τους Τούρκους, αλλά και γενικά για την εξουσία. Δεν ήθελαν κανέναν πάνω από το κεφάλι τους. Έβγαιναν, έκλεβαν τα διάφορα υλικά, αγαθά τα οποία χρειαζόντουσαν για να επιζήσουν, κάναν αρπαγές από τους Τούρκους κυρίως, και βέβαια αυτό τους είχε κάνει αγαπητούς στο λαό, γιατί ήταν οι μόνοι οι οποίοι δημιουργούσαν πλήγματα στους Τούρκους. Και με τον καιρό βέβαια αυτοί οι κλέφτες που ζούσαν πάνω στα δύσβατα μέρη, πάνω στα βουνά, οι ένοπλοι Έλληνες που αντιστεκόντουσαν στον κατακτητή, έγιναν σύμβολο της αντίστασης των υπόδουλων ενάντια στους κατακτητές. Συμβόλιζαν λοιπόν την αντίσταση την οποία τόσο πολύ είχαν ανάγκη οι υπόδουλοι Έλληνες. Ωραία. Ας συνεχίσουμε να διαβάζουμε την επόμενη παράγραφο. Εύκολο φαίνεται το μάθημα το σημερινό. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους κλέφτες και να αποκαταστήσουν την ασφάλεια στην Ήπεθρο, οι Οθωμανοί Τούρκοι χρησιμοποιούσαν ένοπλους Έλληνες, πρώην κλέφτες, τους αρματολούς. Ωστόσο, οι αρματολοί, παρόλο που ήταν βοηθητικά στρατεύματα των Τούρκων, συνεργάζονταν συνήθως με τους κλέφτες. Παρατηρήθηκε έτσι το φαινόμενο, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας, πολλοί αρματολοί να εγκαταλείπουν τις θέσεις τους και να προσχωρούν στις τάξεις των κλεφτών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πλαγιότυλο θα γράψουμε τι? Η αρματολή. Όχι η αμαρτολή, αυτοί που κάνουν δηλαδή αμαρτίες, μην τον μπερδεύουμε. Η αρματολή, άρμα, αυτοί που έχουν άρματα, δηλαδή όπλα, αυτοί που κρατούσαν όπλα, ήταν κάτι σαν αστυνομικοί, θα λέγαμε, της εποχής, που είχαν την αποστολή να αποκαταστήσουν την ασφάλεια, έτσι όπως μας λέει εδώ πέρα, δηλαδή να στραφούν εναντίον των κλεφτών. Κλέφτες και αστυνομικοί. Τους πήρανε λοιπόν, γιατί δεν υπήρχε ασφάλεια, γινόντουσαν πάρα πολλές κλοπές στην Ήπεθρο. Οι Οθωμανοί Τούρκοι, για να αποκαταστήσουν αυτή την ασφάλεια, πήρανε κάποιους πρώην κλέφτες, τους έδωσαν μισθό και τους έδωσαν την αποστολή να πολεμούν και να αντιμετωπίζουν τους κλέφτες. Ήτανε λοιπόν βοηθητικά στρατεύματα, όπως μας λέει το βιβλίο, των Τούρκων.
Παρόλα αυτά όμως, επειδή ήταν Έλληνες, καταλάβαιναν ότι το εθνικό τους καθήκον ήταν να υπερασπίζουν τους υπόδουλους Έλληνες. Πρώην κλέφτες ήταν αυτοί, πήγανε μαζί με τους Τούρκους για να εξασφαλίσουν κάποιο μισθό και κάποια εργασία, αλλά με την κάθε ευκαιρία πρόδιδαν τους κατακτητές και πήγαιναν, προσχωρούσαν και πάλι στις τάξεις των κλεφτών. Συνεργάζονταν δηλαδή με κάθε ευκαιρία. Έτσι λοιπόν, με την πάροδο του χρόνου, κλέφτες και αρματολοί έφτασε να σημαίνει το ίδιο πράγμα. Τι να σημαίνει δηλαδή? Να σημαίνει να δηλώνει τους ένοπλους Έλληνες οι οποίοι στρέφωναν εναντίον του Τούρκου κατακτητή. Ήταν δηλαδή, έγινε το ίδιο και το αυτό, αν και εξ αρχής ήταν αντίπαλες ομάδες. Η αρματολή. Συνεχίζουμε τώρα και λέει: φημισμένη αρματολή, άρματα, όχι αμαρτωλή, άρματολή, ήταν ο Γεώργιος Ανδρίτσος, ο Κατσαντώνης στη Ρούμελη, ο Νικοτσάρας στον Όλυμπο, οι Σουλιώτες Γεώργιος Μπότσαρης και Λάμπρος Τζαβέλας και πολλοί άλλοι. Αρκετοί από τους γιους, τους συγγενείς ή τα πρωτοπαλίκαρα συμμετείχαν αργότερα στη Μεγάλη Επανάσταση του 1821, ήταν επόμενη γενεά, τα παιδιά τους δηλαδή, συγγενείς των κλεπτών ή των αρματολών, τα πρωτοπαλίκαρά τους ήταν αυτοί οι οποίοι μετά συμμετείχαν στη Μεγάλη Επανάσταση του 1821. Από εκεί βγήκανε λοιπόν οι αγωνιστές και οι πολεμιστές της Επανάστασης, από τους κλέφτες και τους αρματολούς. Και γράφουμε έναν τελευταίο πλαγιότυλο. Φημισμένη αρματολή. Ωραία. Και εδώ τελειώνει το μάθημα. Θα σου διαβάσω στη συνέχεια μία σύντομη περίληψη, το μάθημα δηλαδή με λίγα λόγια, και μετά θα σου κάνω ερωτήσεις, τις οποίες θα ήθελα, πιστεύω θα μου απαντήσεις πάρα πολύ εύκολα.